τιμή μου να είμαι με την Ανταρσία και να συμμετέχω στις ευρωεκλογές. Είμαι μέλος της Παλαιστινιακής Παροικίας Ελλάδος. Είμαι εδώ πάνω από 20 χρόνια και μεγαλώνω μία κόρη. Και τώρα θυμήθηκα ότι ήρθα εδώ από πρώτα χρόνια που ήμουνα στην Ελλάδα. Είχα έρθει εδώ γιατί είχαμε φίλους. Και μ' άρεσε πολύ η περιοχή. Είναι έτσι ωραία και δροσερά. Αυτό που ήθελα να σας εξηγήσω βέβαια τι γίνεται και την άποψή μου, αλλά θα ήθελα και από εσάς να μας πείτε λίγο, γιατί να είναι λίγο διάλογο, να μην είναι μόνο μονόλογο. Και εσείς τώρα για πρώτη ερώτηση. Γιατί ενδιαφέρεστε για μένα να είμαι στην ευρωεκλογές? Είσαι Παλαιστίνη. Για την Παλαιστίνη. Για την Παλαιστίνη. Ναι. Ότι τι θέλουμε. Θα σταματήσει η σφαγή. Ναι. Και νομίζετε ότι αν θα μπούμε, τέλος πάντων, τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να μπούμε, θα βοηθήσει? Φυσικά θα βοηθήσει. Φυσικά. Είναι ένα σχόλιο. Οπότε από τα θέματα είναι να ακούγεται το θέμα, δεν είναι? Και γι' αυτό και εγώ ακριβώς ήθελα και δέχτηκα για να ακουστεί το θέμα. Αλλά γιατί άλλο κόσμο μου λένε, εντάξει, εμείς ξέρουμε τι γίνεται, αλλά πώς να αλλάξουμε? Δεν είναι ότι εσείς παράδειγμα ξέρετε λεπτομέρειες τις λεπτομέρειες τι γίνεται. Εγώ τώρα δεν μπορώ να σας εξηγήσω τι έγινε σήμερα, σίγουρα εσείς ξέρετε τι έγινε σφαγές σήμερα και αυτά, δεν είναι? Οπότε, τι θα κάνουμε με αυτά, ότι ξέρουμε και θέλουμε να αλλάξουμε και όλοι καθόμαστε και ακούμε και θέλουμε να κάνουμε κάτι, να χτυπήσουμε κάτι όταν ακούμε. Η κυβέρνηση μας ακούει? Αν είμαστε πολλοί. Σωστά. Αλλά επειδή δεν είμαστε, δεν ξέρω, οι άλλοι δεν τους ενδιαφέρει το θέμα, λέτε, ή άλλα συμφέροντα έχουν? Φοβούνται. Φοβάται να δείξει ότι είναι με την Παλαιστίνη. Έγινε τώρα παλιά στην Ελλάδα, ήταν να είναι κάποιον με την Παλαιστίνη μεγάλη τιμή και θυμάμαι στους δρόμους πάντα ήταν όταν έλεγα, μέχρι τώρα για μένα δεν έχει θέμα, αλλά ότι ο κόσμος ήθελε, αλλά τώρα λένε ναι, όχι, ναι, και με το Ισραήλ στην αρχή μετά την 7 Οκτωβρίου ήταν πολύ προπαγάνδα, δεν είναι ότι τι έκανε Χαμάς και ότι είναι θύματα και τι θα τους κάνουμε και αυτά. Εσείς πιστεύετε αυτό ήταν με βάση την αλήθεια ή ότι κάτι ήταν πίσω από αυτό? Συμφέρομαι. Επειδή τελευταία χρόνια οι κυβερνήσεις γίνανε πιο κοντά από το Ισραήλ λόγω συμφέροντα και αυτά. Αυτά δυστυχώς, αλλά εμείς αυτό που θέλουμε και ο απλός κόσμος, όπως είπαν, δεν είναι με αυτά τα συμφέροντα και δεν κερδίζει τίποτα. Αλλά για κάποιο λόγο έχει έτσι νιώθει, δεν έχει δύναμη να αλλάξει τα πράγματα. Αλλά όταν είναι πολύ κόσμο μαζί για αυτό το στόχο, κάτι θα γίνει σίγουρα, όπως τώρα γίνεται στην Αμερική, με τα παιδιά που αυτά είναι από τα καλύτερα πανεπιστήμια που δεν το περίμενε κανείς ότι μπορούν να κάνουν κάτι και ξαφνικά αυτοί σηκώνουν και δεν είναι εντάξει μόνο οι Αμερικάνοι, είναι από όλες τις εθνικότητες, θρησκείες και gender και αυτά. Οπότε υπάρχει τώρα γενικά στον κόσμο αυτή η πιθανότητα να αλλάξουν τα πράγματα. Και στην Ευρώπη δυστυχώς πάνε τα πράγματα πιο δεξιά, όπως μας λένε. Δεν είναι. Έτσι λένε ότι θα πάνε πιο δεξιά. Αλλά πώς πάνε δεξιά, ο κόσμος δεν είναι ευχαριστημένος. Δεν είναι ακρίβεια, δεν είναι όλα αυτά που συμβαίνουν.
ποιος είναι ευχαριστημένος, γιατί πάνε και, και ψηφίζουν τα δεξιά κόμματα. Για, γιατί ανεβάζουν το, το θέμα του ρατσισμού, της, εντάξει, πριν λίγο ήταν η ισλαμοφοβία και πριν αυτό ήταν η, ξέρω εγώ, ISIS, Qaeda, ξέρω εγώ, κάθε φορά κάτι γίνεται. Αλλά αυτό το φόβο που έχουν και επειδή έχουν τόσο φόβο και οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν τώρα πιο πολλή βία. Δεν είναι ότι αυτό που γίνεται στην Γερμανία, παράδειγμα, και εδώ, αλλά ότι να κάνουν τόσο βία ή στην Αμερική. Εντάξει, στην Αμερική πάντα ξέραμε ότι με τους μαύρους υπάρχει βία, αυτό ήταν στάνταρ. Αλλά να είναι με τα δικά τους παιδιά, όπως λέτε, αυτά δεν ήταν περίεργα, αυτή τόσο βία. Αλλά όταν οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν βία, σημαίνει ότι δεν έχουν άλλο τρόπο πια. Ότι είχαν φτάσει στο τέλος, δεν είναι. Οπότε αυτό δείχνει κάτι καλό, τουλάχιστον. Ότι, αλλά θέλει δουλειά και θέλει να είμαστε μαζί, να προσπαθούμε να ενωνούμε μαζί. Και αυτά που εγώ είχα πάει στις χουλές και μιλήσαμε με τους φοιτητές και αυτό το ωραίο που έχουν είναι ότι τώρα έχουν κάποια σχήματα που είναι η αριστερά κόμματα, δουλεύουν μαζί. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, ότι τουλάχιστον έχουν κάποια στόχοι που δουλεύουν. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα, αλλά ότι για κάποια θέματα μπορούμε να κάνουμε κάτι μαζί. Και εντάξει, και αυτά που γίνεται και με τα συνδικάτα, με τις απεργίες, όλα αυτά τελευταία είναι πιο πολύ σίγουρα. Και εγώ είχα συμμετέχει σε αυτά και στο 8 Μαρτίου και με τις γυναίκες και αυτά. Ωραία, αυτά που, κάτι άλλο που ήθελα να συζητήσουμε ήταν το θέμα ότι εσείς τώρα πιστεύετε τι είναι λύση για την Παλαιστίνη. Πιστεύετε δύο κράτη είναι λύση. Ποιος πιστεύει ότι μπορεί να είναι λύση. Τα δύο κράτη. Κανένας από εμάς. Γιατί, γιατί... Αυτό που θέλει η ίδια η Παλαιστινιακή κόλλα. Α, ωραία. Αυτά που θέλουν οι Παλαιστινιακοί κόλλα. Αλλά αυτό το άλλο είναι ότι δύο κράτη τώρα πια δεν υπάρχουν ούτε σαν εδάφωση, ούτε γιατί Ισραήλ με τους άπικους αυτό που έρχονται και παίρνουν όλοι τα οικόπεδα, η γη και αυτά. Και πάνε και κλέβουν κάθε μέρα στην Ιδετική Όχθη και πάνε και σκοτώνουν και κόβουν τα δέντρα και αυτά. Αυτά γίνεται κάθε μέρα. Παρόλα αυτά που γίνεται στη Γάζα τώρα έχει λίγο δημοσίευση και ξέρει ο κόσμος, αλλά στη Ιδετική Όχθη κάθε μέρα γίνεται σφαγές μικρές, σκοτώνουν εδώ, αλλά δεν τα λέμε και τελικά. Κάθε χωριό και κάθε πόλη είναι μόνο του τώρα πια. Ναι, έχουν checkpoints τώρα στα χωριά. Ότι ήταν πριν σε κάποια έτσι πιο μεγάλα σαν κομμάτια, regions, έτσι τις, ναι. Αλλά τώρα είναι στα μικρά χωριά, βάζουν και δεν μπορούν οι άνθρωποι να μπουν να βγουν. Οπότε εκεί δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει τίποτα βάση για μία κανονική ζωή, δεν υπάρχει. Εντάξει, με τη Γάζα δεν είχε πριν 15 χρόνια ούτε νερό, ρεύμα, όλα αυτά, δεν τα είχαμε, αλλά όχι, λένε όλοι, εντάξει ήμασταν, εμείς ξεκινήσαμε, ότι τότε που δεν μας αφήνανε μέσα να μπουν μακαρόνια, ξέρω εγώ, ό,τι θέλουνε μπαίνανε μέσα, αυτό δεν ήταν θέμα, δεν ήταν αποκλεισμό. Ήμασταν μια χαρά, εμείς ξεκινήσαμε το 7 Οκτωβρίου. Ναι, τότε ξεκινήσαν όλα, αλλά πριν, και πριν από αρχές του 20ου αιώνα που οι Άγγλοι είχαν υπογράψει το Balfour Declaration που έλεγε ότι η Παλαιστίνη θα είναι πατρίδα για τους Εβραίους του κόσμου. Αυτοί είχαν αποφασίσει κάποιοι Άγγλοι και με τους Εβραίους και ήταν
ότι μας συμφέρει τώρα να πάνε οι Εβραίοι. Εντάξει, θα πούμε ότι είναι για κάποιο θρησκευτικό λόγο, γιατί δεν ήταν οι θρησκοί καθόλου αυτοί. Αλλά είπανε ναι, να πάμε να φτιάξουμε εκεί κράτος και έτσι θα είναι καλά εκεί. Και εντάξει, σιγά σιγά είπανε, να πούμε ότι είναι χώρα χωρίς κόσμο, ότι από τότε που φύγανε οι Εβραίοι δεν είχε κόσμο, ήταν άδεια. Και όλοι αυτοί που ήταν εκεί, εντάξει, είναι, ζουν σε άλλο διάστημα. Και πήγανε κάποια στιγμή και βρήκανε ότι όχι μόνο έχει κόσμο, πολιτισμό, έχει από όλα εκεί. Ο κόσμος ήταν και προχωρημένο κιόλας, γιατί πάντα Μέση Ανατολή ήταν ειδικά και Μεγάλη Συρία και η Παλαιστίνη ειδικά ήταν gateway, αυτό που είναι για σαν είσοδο ή έξοδο, που είναι όλους τους πολιτισμούς. Όλοι εκεί τσακωθήκαν. Οι Αιγύπτιοι δεν θέλανε κάποιον στα σύνορά τους. Οι Πέρσοι είχαν φτάσει εδώ. Ήταν γενικά αυτό το κομμάτι, όλοι το θέλανε. Και μετά με τους Crusaders, πώς είναι, Σταυροφόροι, που ήρθανε πάλι για άλλους λόγους και ότι πάντα ήταν για κάποιο λόγο αυτή την περιοχή που θέλανε να κάνουν, να το πάρουν οποιαδήποτε δικαιολογία. Τέλος πάντων, και αυτό που εμείς λέμε και με την Ανταρσία, ότι αυτό η λύση είναι ένα κράτος. Γιατί ένα κράτος, πρώτα μπορεί να γυρίσει ο κόσμος που ήταν οι πρόσφυγες, που τους διώξανε το 1948 και έχει Ηνωμένα Έθνη πολλές αποφάσεις που λέει πρέπει να γυρίσουν στα σπίτια τους, και βέβαια Ισραήλ όλα τα σβήνει όλα, δεν έχει υλοποιήσει τίποτα από όλα αυτά, και μετά πρέπει αυτοί να γυρίσουν, και αν θα γυρίσουν, οπότε οι Εβραίοι που είναι τώρα εκεί να μην φύγουν και αυτοί να κάτσουν, αφού είχαν έρθει ήδη. Οπότε, για να έχουν όλοι, γιατί είναι και για θρησκείες, για όλες τις θρησκείες, έχει οι Μουσουλμάνοι, Χριστιανοί και οι Εβραίοι και όλα με μικρές σεκτ εκεί που έχουν, αυτοί γιατί να μην έχουν δικαίωμα να μπουν, να βγουν, να κάνουν ό,τι θέλουν. Οπότε, ένα κράτος είναι λύση να είναι δημοκρατικό και να έχει για τους πολίτες του κράτους, και ειδικά να είναι πιο προχωρημένο από την άποψη με το gender issues, με την σεξισμό, όλα αυτά, να μην έχουμε τέτοια θέματα που είναι σε άλλα κράτη. Θα μπορούσε να φτιαχτεί κάτι και ακόμα πιο καλό από αυτά που συμβαίνουν σε άλλα εθνικά κράτη. Και αυτή είναι, έτσι τα βλέπουμε, η λύση. Τώρα με άλλα θέματα, ότι εδώ με την κυβέρνηση και ειδικά με τις πολιτικές, με τους μετανάστες και αυτό που έγινε στη Πύλου, βέβαια είναι μεγάλο έγκλημα αυτό που έγινε και τελικά να πνιγούν 600 άτομα, και όχι μόνο αυτό, να μην δεχτούν ότι είναι δικά τους λάθος και να κατηγορούν 9 άτομα που είναι πρόσφυγες. Αυτό είναι μεγάλο έγκλημα που πρέπει να σταματήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που κάνει και ζητάει τέτοιες πολιτικές, και αυτές πρέπει να σταματήσουν. Ωραία, και μετά αν θέλετε κάποιες ερωτήσεις, γιατί δεν τελειώνουν τα θέματα, για να αφήσω χρόνο. Και σας ευχαριστώ πολύ.